πάμε να ανοίξουμε λίγο τώρα το κεφάλαιο με απάτες, διαδικτυακές απάτες. Το πιάσαμε και πέρυσι, θα το πιάσουμε και φέτος. Ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεκάδες είναι οι περιπτώσεις με συμπολίτες μας, πολίτες μας, γενικά όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, αλλά πανελλαδικά, οι οποίοι έχουν πέσει θύμα απάτης μέσα από το διαδίκτυο. Τελευταίο παράδειγμα, 38 παράδειγμα, με πρωταγωνιστή θύμα έναν επιχειρηματία από το Ηράκλειο, ο οποίος έχασε, ούτε λίγο ούτε πολύ, 100.000 ευρώ. Ένας άγνωστος ήρθε σε επαφή μαζί του, του είπε: χρωστάω 700 ευρώ. Κατάφερε βέβαια ο άγνωστος να αποκτήσει πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος, με αποτέλεσμα να χάσει περισσότερα από 100.000 ευρώ, 106.000 ευρώ. Λοιπόν, ακριβώς βέβαια είναι η μία παράμετρος της απάτης. Η άλλη παράμετρος της απάτης είναι ότι με πρόφαση το gov.gr επιτίδη έχουν καταφέρει και έχουν αποσπάσει χρηματικά ποσά από πολίτες θύματα. Βέβαια, ακριβώς ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της απάτης, θα σου έρθει ένα συγκεκριμένο mail. Οι επιτίδη μιλούν, κάνουν λόγο για μια επιστροφή φόρου, δεν υπάρχει βέβαια καμία επιστροφή φόρου. Εσύ επιβεβαιώνεις τις λεπτομέρειες, μπαίνεις στην υπηρεσία και μετά άντε να δεις πόσα χρήματα έχεις χάσει και άντε να τους βρεις. Πάμε λίγο στον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, υποστράτηγο, εναποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Κύριε Παπαπροδρόμου, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλησπέρα σε όσους και όσοι μας βλέπουν. Ειδικά αυτό το τελευταίο που παρουσιάσαμε μέσα από την πλατφόρμα του Gov είναι μια απάτη η οποία συζητείται τις τελευταίες μέρες και τι πρέπει να προσέξουμε, πού πρέπει να εστιάσουμε, τα έχουμε πει πολλές φορές. Κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν τα πάμε μόνο πέρυσι, τα λέμε και φέτος και θα τα λέμε όσο καιρό δυστυχώς επαναλαμβάνονται αυτές τις συμπεριφορές, γιατί μπροστά μας έχουμε να κάνουμε με άτομα με αυξημένη, θα έλεγα, επινοητικότητα και ευρηματικότητα. Και από την άλλη βλέπουμε κοινό στοιχείο η απουσία βασικών δεξιοτήτων ακόμη και με άτομα που είναι έντονα συμμετέχουν στην οικονομική ζωή, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι άλλοι επαγγελματίες, γιατροί, δικηγόροι, όλα τα επαγγέλματα έτσι μπορούν να πέσουν θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Βέβαια, αξιοσημείωτο το γεγονός πώς έχουν εξελιχθεί αυτές οι διαδικτυακές απάτες. Και βέβαια, αξιοσημείωτο παράλληλα το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και να βρεθούν οι δράστες, αλλά και να επιστραφούν αυτά τα χρήματα στα θύματα. Βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες. Από την άλλη, όμως, πρέπει πρώτα απ' όλα να προσέχουμε πράγματα τα οποία δυστυχώς βλέπουμε να επαναλαμβάνονται και γι' αυτό συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όπως το να δίνουμε στοιχεία, όπως το δένει ότι δεν είμαστε προσεκτικοί ή επιφυλακτικοί με τηλεφωνήματα που μας κάνουν πρώτα απ' όλα ή με μηνύματα, όπως είπατε προηγουμένως, που μας στέλνουν με τη μορφή του SMS είτε μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πατάμε συνδέσμους και μας παραπέμπουν σε οργανισμούς και φορείς ή τραπεζικούς οργανισμούς, φερόμενους ως τραπεζικούς οργανισμούς, αλλά δεν είναι οι τράπεζες με τις οποίες συναλλασσόμαστε. Καταλαβαίνετε. Υφαρπάζουν τα στοιχεία μας πρώτα και στη συνέχεια φυσικά κάνουν ό,τι θέλουν στο λογαριασμό μας. Άρα το προαπαιτούμενο, θα έλεγα, είναι ακριβώς το σημείο κλειδί, είναι ακριβώς αυτή η επιφυλακτικότητα και την προσοχή που πρέπει να δείξουμε, την αυξημένη προσοχή, στο αρχικό σημείο που απευθύνονται σε εμάς. Φυσικά πολλές φορές δεν κρατάμε καν και τους αριθμούς των τηλεφώνων που μας καλούν. Με αγνώστους αριθμούς ή πολλές φορές προσποιούνται επαφές μας ότι είναι στους λογαριασμούς κλπ. Αφού έχουν αλλάξει και στοιχεία. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι συνθέτουν ένα δύσκολο τοπίο από τη μία. Και βέβαια, από την άλλη, ναι. Από την άλλη θα έλεγα ότι δεν καταγγέλουμε πολλές φορές. Και κυρίως σε περιπτώσεις μικροποσών με αποτέλεσμα δεν μπορούμε να μιλάμε για εξυκνίαση για υποθέσεις που δεν καταγγέλουμε. Όσες περιπτώσεις όμως καταγγέλλονται και φυσικά με μια συστηματική και μεθοδική δουλειά έχουν οδηγήσει σε ξυχνιάσεις υποθέσεων. Το τελευταίο διάστημα έχουν να παρουσιάσουν οι υπηρεσίες και μάλιστα και οι περιφερειακές υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας σημαντικές επιτυχίες από εξυχνιάσεις. Τώρα το θέμα της επιστροφής των χρημάτων είναι άλλο κεφάλαιο, το οποίο να το συνδέσω λίγο και με το προηγούμενο θέμα σας που είπατε προηγουμένως για την προστασία των καταναλωτών, ότι φοβάμαι και με την τελευταία έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα ο συνήγορος του καταναλωτή,
ο οποίος αναφέρει ρητά και το κεφάλαιο αυτό των τραπεζικών συναλλαγών και των απατηλών μάλλον τραπεζικών συναλλαγών που είναι, έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, πάρα πολλά τα κρούσματα, πλέον μιλάμε για χιλιάδες έτσι περιστατικά. Ωστόσο, βλέπω και στην ίδια την έκθεση ο συνήγορος του καταναλωτή φτάνει στο σημείο μόνο το να κάνει κάποιες συστάσεις προς τις τράπεζες και αναφέρομαι στις περιπτώσεις, κύριε Παναγιωτοπούλε, κατά την οποία τα θύματα επικοινωνούν αμέσως με την τράπεζά τους. Έτσι, στον χρόνο που προβλέπει, δηλαδή μόλις διαπιστώσουν, άμεσα να επικοινωνήσουν. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουν, όπως και να έχει. Και φυσικά με την πρώτη εργάσιμη μέρα ή την ίδια μέρα, αν είναι εργάσιμη ώρα, να μεταβούν στο τραπεζικό κατάστημα για να προσπαθήσουν να σταματήσουν την περαιτέρω της μετακίνηση του ποσού. Όμως φοβάμαι ότι αυτό πολλές φορές δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό. Και πέρα το γεγονότος ότι καμιά φορά το λεγόμενο τραπεζικό απόρριτο δυστυχώς εξακολουθεί να προστατεύει τους απαταιώνες και όχι μάλιστα τα θύματα. Και βέβαια η αλήθεια είναι πως είναι ένα φαινόμενο και αναφέρομαι στις διαδικτυακές απάτες με διεθνείς προεκτάσεις. Στο σκηνικό με τους θύτες και τα θύματα στο εσωτερικό στην Ελλάδα φαντάζομαι δεν είναι μόνο φαινόμενο πανελλαδικό. Αυτό ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε παγκόσμια κλίμακα, έτσι δεν είναι? Και όχι, μόνο θα σας έλεγα πρόσφατα, μόλις προχθές συμμετείχα σε ένα συνέδριο, μια ημερίδα που μετήχαν δικαστική λειτουργή από χώρες και αραβικές χώρες και από Ισραήλ, Αίγυπτο κλπ. Όπου τα προβλήματα είναι κοινά σε όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτεραιοποιήσει το θέμα αυτό μέσω της Europol και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αντιμετώπισης του Κυβερνού Εγκλήματος, το EC3, και τη Eurojust, η οποία επίσης επιτελεί πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μιλάμε δηλαδή για την διεθνή δικαστική συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, όταν μιλάμε για Eurojust. Και έχει εντάξει στην ατζέντα της το κύπελλο έγκλημα. Γίνονται προσπάθειες από τη χώρα μας. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενσωματωθεί στην νομοθεσία μας νόμος για το κύπελλο έγκλημα και για τις συναλλαγές επίσης. Όμως καταλαβαίνετε ότι και το θεσμικό πλαίσιο θέλει ενίσχυση και εξειδίκευση, θέλει εκπαίδευση και των δικαστών και των αρχών που ασχολούνται με την αντιμετώπιση του κυβερνού εγκλήματος, το οποίο εξελίσσεται μέρα με τη μέρα. Και εδώ θα πρέπει και η πολιτεία από την πλευρά της να κάνει το καθήκον της και να ενισχύσει τις υποδομές που διαθέτει. Γιατί ακριβώς αφορά όλη την κοινωνία, αφορά την ασφάλεια των συναλλαγών, αφορά την ίδια την οικονομία, αλλά και την ίδια τη χώρα. Μάλιστα. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο ακολουθούν οι χώρες σε παγκόσμια κλίμακα ή έχει να κάνει με τα αντανακλαστικά που δείχνουν οι φορείς σε κάθε χώρα ξεχωριστά? Πρώτα απ' όλα, κάθε χώρα μέσα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας της ακολουθεί μια πολιτική στρατηγική κυβερνοασφάλειας, θα λέγαμε έτσι γενικότερα. Τριγκεύει σύμφωνα με τις δικές της απαιτήσεις, όμως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κοινές πολιτικές που απορρέουν από υποχρεώσεις, από κανονισμούς και άλλα διεθνή νομικά κείμενα που υπάρχουν υποχρεώσεις της χώρας μας, όπως και το Συμβούλιο της Ευρώπης που δημιούργησε την πρώτη σύμβαση για το κυβερνό έγκλημα. Η χώρα μας δεν υστερεί σε τίποτα από όλα αυτά, ακολουθεί αυτές τις διαδικασίες, παρακολουθεί αυτές τις διαδικασίες, εξελίσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διαδικασιών αυτών. Όμως καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές η γραφειοκρατία κινείται με ρυθμούς ή ταχύτητες διαφορετικές από αυτές που κινούνται οι κυβερνοεγκληματίες. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή, το στοιχείο της ευελιξίας είναι με το μέρος των κυβερνοεγκληματιών. Άρα η πολιτεία θα πρέπει να δρά λίγο πιο αποτελεσματικά. Μάλιστα, στο παρελθόν είχαμε μιλήσει από την εκπομπή σας για την παράδειγμα, ένα παράδειγμα σας πω χαρακτηριστικό, το να υπάρξει ένας δικαστικός λειτουργός, ένας εισαγγελέας για όλη τη χώρα για το κυβερνοέγκλημα. Πολύ σωστά. Να κλείσουμε λίγο. Και μάλιστα ναι, να το πούμε αυτό. Συνδέεται με το θέμα που ο πολίτης μπορεί να το αναφέρει στο gov.gr που είπατε προηγουμένως στην πλατφόρμα, που μπορεί να καταγγείλει το κυβερνοέγκλημα από οποιοδήποτε σημείο, πέρα από την τοπική αστυνομική αρχή της περιοχής του, μπορεί άμεσα να το αναφέρει στην πλατφόρμα που υπάρχει στο gov.gr, όχι το gov.gr αυτό που μας προτείνουν οι δράστες κυβερνοεγκληματίες με μηνύματα, μιλάμε αυτό που εμείς επιλέγουμε. Εμείς σωστά, πολύ σωστά. Έτσι, να το διευκρινίσουμε. Στην κύριε Παπαπροδρόμου, και καθημερινότητα. Ναι, μπορεί να το καταγγείλει και να το αναφέρει. Να κλείσουμε λίγο. Έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας με κάποιες προτροπές. Κάτι μένει κάθε φορά. Τα έχουμε χιλιοπεί βέβαια, αλλά βλέπουμε ότι καθημερινά δεκάδες είναι τα περιστατικά τα οποία καταγράφουμε και εμείς δημοσιογραφικά. Παράκληση σε όσους μας ακούν και μας βλέπουν, να μην δίνουμε στοιχεία προσωπικά της κάρτας μας, του λογαριασμού μας, κωδικούς κλπ. Σε κανένα. Δεν μας ζητάει καμία τράπεζα τέτοιο πράγμα, καμία διαδικασία. Έτσι, αυτό αν το προσέξουμε,
Φυσικά δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Καταλαβαίνετε, το πιο απλό και αυτονόητο. Αυτό δυστυχώς απουσιάζει, γιατί μας βρίσκουν σε αδύνατες στιγμές ή αδύναμες στιγμές, έτσι, πολλές φορές. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά, κύριε Παπαβροδρόμου. Και εγώ, κύριε Παρακετόπουλο, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.